Πήραμε εργαζόμενους με άλλο τρόπο, με μπλοκάκι. Όχι, λέω πώς προκύπτει το θέμα των εκλογών. Τα ελληνικά τα μιλάω πολύ καλά. Διαβάστε τα πρακτικά. Μα δεν φταίμε εμείς αν ο εκπρόσωπος. Μα διαβάστε, μου λέτε ότι είχαμε εκπρόσωπο. Παρακαλώ, μην κάνετε. Δηλαδή, και επειδή είχαμε εκπρόσωπο, θα μου στερήσετε τον λόγο να κάνω κριτική, δηλαδή για ένα θέμα το οποίο είναι ο καραμπινάτο. Καραμπινάτο, κύριε Παπά. Σας παρακαλώ. Δεν είναι καραμπινάτο. Σας παρακαλώ πολύ. Προϋπολογισμός. Σας παρακαλώ πολύ. Μείον 50%. Καραμπινάτο πράγμα. Μείον 50% προϋπολογισμός. Άναψαν τα αίματα, ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Βαγγέλη Παπά και του Κωστή Σιμιτσή με αφορμή το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων. Τρία έκτακτα θέματα, τα οποία αφορούσαν σε αναμορφώσεις προϋπολογισμού της δημοφέλειας, συζητήθηκαν και τα οποία αφορούσαν κυρίως το τουριστικό προϊόν του πυλοθεραπευτηρίου. Ειδικότερα, το πρώτο θέμα περιελάμβανε αναμορφώσεις κωδικών για αμοιβές έμεισης του προσωπικού για εργοδοτικές εισφορές. Το δεύτερο θέμα περιελάμβανε αναμορφώσεις σχετικά με έσοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, με οικονομικές ενισχύσεις συλλόγων και με συντηρήσεις. Ενώ το τρίτο θέμα περιελάμβανε τον ορισμό ορκωτών λογιστών. Τα δύο θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, αφού με τον ορισμό των ορκωτών λογιστών συμφώνησαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Αφορμή όμως για την ένταση αποτέλεσε το έκτακτο θέμα της πέμπτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014 της Δημοφέλειας, με τον κύριο Παπά να θέτει ερωτήματα σχετικά με τη μείωση των αμοιβών και των εργοδοτικών εισφορών του έμεισθου προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πυλοθεραπευτήριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μείωση τόσο μεγάλη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, γιατί είναι μόνο 1,9, δηλαδή από 30 στο 17 είναι πολύ μεγάλο. Είναι λόγω της μεταφοράς. 1,9 είναι. Η μείωση από 1η-7η είναι 1,9 των εργοδοτικών εισφορών. Πώς δηλαδή είχαν προϋπολογιστεί 30 και καταλήγουμε στο 17. Όπου είναι εντελώς ανετιολόγητο και παράλογο είναι το ΣΥΜ 51 διάφορες αμοιβές. Αυτό εδώ δεν είναι κατάσταση που έρχεται να το ψηφίσει κάποιος καλόπιστος. Τι θα πει διάφορες αμοιβές, ΣΥΜ 51, δηλαδή το 50% του συνόλου των αμοιβών του όλου του προσωπικού. Είναι εντελώς θέμα τακτοποίησης. Και με τη λογική αυτή, βέβαια στο τρίτο θέμα δεν μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση, είναι ένα θέμα τυπικό, είναι θέμα εκλογής ορκωτού, δεν έχει κανένα αντίρρηση για αυτό το θέμα. Για τα άλλα δύο θέματα και εμείς παρόντες. Υπενήσεστε κάτι. Το απάντησε ο πρόεδρος, δεν ακούσατε. Κάπου είσαστε. Είμαστε. Κύριος Βέρος επίγεσαι. Το απάντησε ο πρόεδρος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς σχετίζονται αυτά με τις εκλογές. Την απάντηση που έκανα την ερώτηση, μου απάντησε ο πρόεδρος ότι λόγω της προεκλογικής περίοδου δεν πήραμε εργαζόμενους όπως προϋπολογίστηκαν, πήραμε εργαζόμενους με άλλο τρόπο, με μπλοκάκι. Τις εκλογές. Όχι, λέω πώς προκύπτει το θέμα των εκλογών. Τα ελληνικά τα μιλάω πολύ καλά. Σας λέω ότι ο πρόεδρος έβαλε αυτό τον υπενιγμό. Βεβαίως. Όχι, η απάντηση του πρόεδρου. Εάν μου λέτε να αναμορφώσουμε 50% και να λέμε διάφορες αμοιβές και αυτό είναι διαφάνεια, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε εκπρόσωπο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Έχετε η παράταξη. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν θέμα εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος δεν ήταν παρόν πρώτο. Διαβάστε τα πρακτικά. Διαβάστε τα πρακτικά. Μα δεν φταίμε εμείς αν ο εκπρόσωπος. Μα διαβάστε, μου λέτε ότι είχαμε εκπρόσωπο. Παρακαλώ, μην κάνετε. Δηλαδή, και επειδή είχαμε εκπρόσωπο, θα μου στερήσετε τον λόγο να κάνω κριτική, δηλαδή για ένα θέμα το οποίο είναι ο καραμπινάτο. Τι καραμπινάτο, κύριε Παπά. Σας παρακαλώ. Δεν είναι καραμπινάτο. Σας παρακαλώ πολύ. Προϋπολογισμός. Σας παρακαλώ πολύ. Μείον 50%. Τι καραμπινάτο πράγμα. Μείον 50%. Τι καραμπινάτο. Καραμπινάτο να πάρει να πει στη δουλειά σας. Όχι εδώ. Άρθει προϋπολογισμός. Όχι εδώ πέρα τα καραμπινάτα. Αυτά αλλού. Αλλού όχι εδώ σε αυτή την αίθουσα, κύριε Παπά. Τελειώσαν οι εκλογές και οι λασπολογίες. Αυτές τις κουβέντες. Όχι, σας παρακαλώ. Οι εκλογές τελείωσαν με τον τρόπο που τελείωσαν. Τα καραμπινάτα αλλού. Εσείς τακτοποιείτε τις εκλογές. Όχι, σας παρακαλώ. Τακτοποιείτε τις εκλογές. Τι θα πει αυτό, κύριε Παπά. Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Δεν θα πει με τίποτα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε αυτή τη στιγμή. Όλο με υπενιγμούς. Όλο με υπενιγμούς.
Αυτό μισό χρόνο τώρα σας ανεβόμαστε για πολιτική ευγένεια και αυτό το πράγμα εκλαμβάνεται σαν μαγιά. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Με την ευγένεια σας. Ζητώ ανάπτυξη. Με την τι ανάπτυξη. Τι είναι αυτά τα αυτοποιούμενα. Φέρνετε εδώ πέρα αναμόφευση 50% του προϋπολογισμού και λέτε ότι είχατε κάνει προϋπολογισμό. Μα δουλεύετε τώρα. Και ο ίδιος ο πρόεδρος λέει ότι δεν προλάβαμε λόγω εκλογών. Κύριε Παπά, επειδή μάλλον δεν παρακολουθείτε το τι έγινε πριν από τις εκλογές όσον αφορά την δημόσια διοίκηση, σας ενημερώνω και σας παρακαλώ πολύ να το πάρετε πίσω, γιατί όντως το θέμα είναι για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η επιχείρηση και τίποτα παραπάνω. Απαγορεύτηκε, όπως γνωρίζετε, να γίνουν προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Το γνωρίζετε και εσείς. Δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Είχαμε κάνει έτοιμα στο ΝΑΣΕΠ, το οποίο δεν το γνωρίζετε και προφανώς δεν παρακολουθείτε τι γίνεται στη δημοτική επιχείρηση. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή να σας εξηγήσω πώς λειτουργήσε όλο τον χρόνο η επιχείρηση. Και το μόνο που έγινε, έγινε με σκοπό να λειτουργήσει η επιχείρηση ύστερα από την εισήγηση της υπηρεσίας και τίποτα παραπάνω.